μόνο ως υποχρέωση, αλλά επιβάλλεται από τη συνείδησή μου. Γιατί δεν θα ήμουν σωστός αν δεν ευχαριστούσα κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι μας έλυσαν τα χέρια σε πολλά ζητήματα, μας βοήθησαν να φέρουμε σε πέρας αυτό το εορταστικό δήμαρχο. Πρώτα απ' όλα, τον κύριο Δήμαρχο, που ήταν πριν από λίγο μαζί μας, τον κύριο Χρήστο Παππού. Τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Τον Αντιδήμαρχο επί των οικονομικών θεμάτων, τον κύριο Δημήτριο Καμπόλη. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ζωή Αρβανή, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλής. Τον Αντιδήμαρχο Πράσινου, κύριο Μιχάλη Οικονομάκη. Εδώ κάνω μία παρένθεση και, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε άψογη συνεργασία, πάντα είχαμε, αλλά ακόμα περισσότερο και τώρα. Ό,τι ζητήσαμε, μας το παρήχατε και αρκεί να περνούσε κάποιος από εδώ τις τελευταίες μέρες, να έβλεπε ότι η περιοχή ολόκληρη είχε μεταβληθεί σε εργοτάξιο. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι υποχρεωμένος σε όλους σας. Επίσης, την τοπική σύμβουλο της Φιλής, την κυρία Λία Καψή. Πάντα στις εκδηλώσεις μας είναι παρούσα και μας ενισχύει. Τον εξοραϊστικό σύλλογο Δροσούπολης, ο οποίος έχει γίνει σαν το πουκάμισό μας. Δηλαδή, τον αισθανόμαστε δικό μας σύλλογο και αυτός είναι πάντα κοντά μας, ακούει τα προβλήματά μας και δίνει λύσεις κατά το μέτρο του δυνατού. Τον πρόεδρο, το ΔΣ, όλα τα μέλη, έτσι. Επίσης, το Σύλλογο Νέων Φιλής, με την πρόεδρό του, το ΔΣ και τα μέλη. Θυμίζω ότι η πρόεδρος, κυρία Κοκκίνου, Δεσποινής Κοκκίνου, όσον ούπο της εύχομαι να γίνει και κυρία, την είχαμε και στο κατηχητικό και την έχουμε ακόμα και κάνει κατηχητικό στα παιδιά μας επί σειρά ετών. Επίσης, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, κύριο Γιώργο Αντωνόπουλο. Και φυσικά, δεν θέλω να ξεχάσω, τον Ευεργέτη του Ιερού Ναού, τον κύριο Δημήτριο Οικονόμο, που οι περισσότεροι τον γνωρίζετε με το όνομα ο Μπούλης. Δεν ξεχνάμε ότι ακριβώς στο σημείο εκεί που δείχνω, επί 3,5 χρόνια ήμασταν μέσα στις Λαμαρίνες, μέχρι που ο κύριος Μπούλης, αλλά και ο Δήμος και όλοι εσείς, κανέναν δεν παραβλέπω, βοηθήσατε, βάλατε όλοι χέρι, βάλατε δύναμη και ξαναμπήκαμε πάλι και στη μικρή και στη μεγάλη εκκλησία. Τις έχουμε να τις χαιρόμαστε εσάι. Να ευχαριστήσω πολύ τους πλησιοχώρους και μη ιερείς. Τον πατέρα Γεώργιο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Ηλίου. Τον πατέρα Σωτήριο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση. Τον πατέρα Κωνσταντίνο, φίλο μου και γείτονά μου, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καματέρου, γιατί εγώ εκεί έχω μεγαλώσει, σαν παιδάκι έμεινα δίπλα στην εκκλησία. Τον πατέρα, ο οποίος προεξήρχε σήμερα, είναι κυπριακής καταγωγής, ο πατήρ Θεοφάνης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Ανελιωσού. Σεφυρίου. 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 Τον πατέρα Δημήτριο, το γνωρίζετε όλοι οι περισσότεροι, περισσότερο να κομμένα, είναι πιο παλιό. Προϊστάμενο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φιλής. Εγώ δεν είμαι προϊστάμενος. Τον πατέρα Κωνσταντίνο, τον συνοδόματό μου και φίλο μου, ο οποίος είναι ιερεύς στην Αγία Εκατερίνη Ηλίου, στο Ήλιο. Και αφήνω τελευταίο στη σειρά, αλλά πρώτο στην καρδιά μας, τον διάκονό μας, τον αγαπημένο, ο οποίος προσφάτως είναι στον Άγιο Κωνσταντίνο. Εκεί διακονή είναι ο πατήρ Νικόλαος. Τον είδατε και τις 3 ημέρες, και την παραμονή και σήμερα.